Η κοινωνία της Σάμου προσπαθεί ακόμα να ξαναβρει το βηματισμό της μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ενώ για σημαντικό μέρος του πληθυσμού του νησιού οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Μέρος αυτών των αναγκών επιχειρεί να καλύψει ο Δήμος Χανίων, αποστέλλοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες. Το σημαντικό για μας είναι ότι η κοινωνία των Χανίων φάνηκε να είναι δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έδειξε ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη της. Καταφέραμε και συγκεντρώσαμε ένα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο θα είναι απαραίτητο στην προσπάθεια που κάνει η κοινωνία της Σάμου να σταθεί στα πόδια της. Σε περιοχές της Σάμου που υπήρχε ανάγκη έχουν μεταφερθεί κοντέινερ στα οποία στεγάστηκαν οι κάτοικοι του νησιού που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά την καταγραφή των ζημιών. Τουλάχιστον 300 σπίτια στο Βαθύ, το Καρλόβαση, τη Χώρα, το Κοκάρι και σε άλλες περιοχές έχουν κρυθεί προσωρινά μη κατοικήσιμα. Συγκεντρώσαμε, αφού ήρθαμε σε επικοινωνία με την αντίστοιχη αντιδήμαρχο της Σάμου, σε βασικά είδη τα οποία εκείνοι χρειάζονται. Αναφερόμαστε κυρίως σε λευκά είδη, σε παπλώματα, σε κουβέρτες, είδη για την υγιεινή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει στο δρόμο. Θα στείλουμε και ένα μήνυμα ότι τα Χανιά, ο νομός αλλά και ο Δήμος Χανίων είναι εδώ και θα δίνει το παρόν σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση ανάγκης, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για κάθε πληττόμενο. Την προσπάθεια του Δήμου Χανίων μέσω της κοινωνικής του υπηρεσίας να ανακουφίσει τους σεισμόπληκτους της Σάμου συνέδραμαν σωματεία και οργανώσεις.